Break it down and roll it, 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 break it down and roll it, bitch. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό προϊόν, το Mobile Lite, το οποίο είναι ένα προϊόν της Kingston. Το κέρδισα σε ένα διαγωνισμό από την Kingston Europe και μου στάλθηκε πριν από λίγο καιρό και περίμενα πώς και πώς για να ανοιχθεί στο κανάλι. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει πολλαπλή λειτουργία. Πρώτα απ' όλα είναι ένα transmitter, ένα media transmitter πάνω στο οποίο συνδέουμε ένα φλασάκι, ένα σκληρό ή μία SD card και αφού συνδεθεί πάνω στο Wi-Fi μας, πάνω στο modem μας, αναλαμβάνει να κάνει streaming σε όλο το χώρο του σπιτιού μας τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με το που συνδέσω εγώ το φλασάκι, μπορώ να συνδεθώ είτε και από το PC γίνεται και από το Android με ειδική εφαρμογή και από τα iOS, από iPhone, από iPad με ειδική εφαρμογή και από Windows, tablet ή κινητό και αφού συνδεθώ μπορώ να κάθομαι στο κρεβάτι μου και να βλέπω τα αρχεία που έχω στο σκληρό μου, να βλέπω μια ταινία, μπορώ να δω κάποια βίντεο, μπορώ να διαβάσω βιβλία, σημειώσει, διάφορα ωραία πραγματάκια τα οποία έχω μέσα στο σκληρό μου, στο φλασάκι μου, μέσα στην κάρτα SD. Επίσης, το συγκεκριμένο είναι Wi-Fi repeater, δηλαδή γίνεται σημείο για να εκπέμπεται Wi-Fi μέσα στο σπίτι και να ενισχύεται το Wi-Fi. Επίσης έχει battery bank μάλλον, το οποίο μας επιτρέπει να φορτίζουμε συσκευές αν ξεμείνουμε από μπαταρία με το κινητό μας ή από το tablet μας, το συνδέουμε πάνω και με το δικό του battery bank συνδέουμε και φορτίζει. Δηλαδή είναι μια συσκευή που τα κάνει όλα και είναι αρκετά οικονομική, έχει 45-46 ευρώ στην ελληνική αγορά από ό,τι τσέκαρα. Λοιπόν, τι δέχεται, λίγο στα γρήγορα, USB, SD card, SDHC, SDXC, microSD με ειδικό αντάπτορα, υποστηρίζομενα αρχεία, διαβάζει φλασάκια FAT, NTFS, XFAT και FAT32, συνδέεται σε Wi-Fi 802.11gn με Wireless Security WPA2, έχει καλώδιο USB σε microUSB, επίσης Ethernet port, έχει Ethernet port για να γίνεται hotspot. Τι άλλο έχει, υποστηρίζει MP3, WAV, Video, MP4, M4V, H264 Video Codec, JPEG, TIFF, PDF, πάρα πολλά πράγματα βλέπω το τρόπο που διαβάζω τα χαρακτηριστικά του. Επίσης υποστηρίζεται από Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Mac OS X από 10,6 και πάνω και από Linux συστήματα και μπορεί να συνδεθεί με iPad, iPad 2, 3 Gen, iPad 4 Gen, iPad Air, iPad Mini, iPhone, iPod Touch, Kindle Fire, Kindle Fire HD, Android από 4 και πάνω και με PC και Windows συσκευές. Το βάρος του είναι 171 γραμμάρια. Το πακετάκι του γλιτό, μικρό, αλλά ας μην σας καθυστερώ. Πάμε να δούμε πώς είναι. Το συγκεκριμένο που λέτε παιδιά είναι ένα τρομερό addition για κάποιον που έχει ένα tablet και θέλει να μην συνδέει το καλώδιο και να βάζει το φλασάκι του επάνω ή το σκληρό του, απλά να κάθεται στο γραφείο του, να κάθεται στην τουαλέτα ας πούμε για παράδειγμα, να κάθεται στο κρεβάτι του και να μπορεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία του σκληρού του. Προσωπικά το θεωρώ τρομερά βολικό πράγμα να βάλω επάνω ένα σκληρό δίσκο και εγώ όπου και να πάω μέσα στο σπίτι να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σκληρό μου δίσκο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό, πολύ στιβαρή κατασκευή. Αυτό εδώ είναι. Έχει το σήμα της Kingston με το κεφάλι του βασιλιά από πάνω. Και ας ξεκινήσουμε από πάνω και από κάτω. Από κάτω βλέπουμε η πλευρά αυτή, λογικά αν βάλουμε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μπορεί να ανοίξει, εδώ είναι η μπαταρία λογικά που έχει μέσα, γιατί είπαμε λειτουργεί και ως battery bank, ναι, ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μία-μία τις πλευρές, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε μία USB θύρα, USB 2 είναι η συγκεκριμένη και μία υποδοχή για να βάλουμε microSD με τον ειδικό adapter που συνοδεύεται στις περισσότερες SD. Από την μπροστά πλευρά βλέπουμε το
on-off της συγκεκριμένης συσκευής με ενδεικτικές λιχνίες. Οι συγκεκριμένες λιχνίες, να σας πω, είναι για το Wi-Fi, για την μπαταρία και για τη συνδεσιμότητά του μέσα στο σπίτι. Έχουμε εδώ μία mini, micro μάλλον, micro, μισό λεπτό να δούμε, micro USB, άρα συνδέεται εδώ πέρα, μπορούμε να συνδέσουμε φλασάκι, σκληρό δίσκο ή SSD. Εδώ πέρα συνδέεται micro USB θύρα, τελικά την έμαθα, και την άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα. Αυτή εδώ είναι η συσκευή, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ συμπαγής. Ας περάσω όμως και στα υπόλοιπα περιεχόμενα του κουτιού. Έχουμε την εγγύηση της Kingston. Έχουμε μέσα ένα καλώδιο, το οποίο, μισό λεπτάκι να ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Λοιπόν, έχουμε ένα καλώδιο USB σε micro USB για να συνδέουμε τη συσκευή με τον υπολογιστή μας. Προφανώς για να περνάμε αρχεία και για να τη φορτίσουμε. Η συγκεκριμένη φορτίζεται στον υπολογιστή γιατί έχει μπαταρία, είπαμε. Ή επίσης μπορεί να συνδεθεί πάνω σε ένα φορτιστή τύπου USB 2 όπως τόσους έχω ανοίξει μέχρι τώρα και να φορτίσει από αυτόν. Οπότε αυτό είναι για τη σύνδεση με τον υπολογιστή για να φορτίσει, είτε για να φορτίσει από συγκεκριμένο φορτιστή. Δεν περιλαμβάνεται ο φορτιστής, είτε τον βάζετε σε κάποιο φορτιστή που έχετε, είτε στον υπολογιστή σας. Η μπαταρία που έχει πάνω, παιδιά, είναι 4.640 mAh. Τι θα πει αυτό? Θα πει αυτό γιατί κανονικά ως φυσικός έχω μάθει στα μιλιαμπέρ, άντε και σε άλλες τιμές. Πρόσφατα είδα τις μιλιαμπέρ ώρες. Είναι ότι πόσο φορτίο μπορεί να κουβαλήσει η συγκεκριμένη συσκευή σε 10 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα που διάβαζα. Άρα με λίγα λόγια, όσο πιο μεγάλο φορτίο έχει η μπαταρία, όσο πιο μεγάλη είναι η χρητικότητά της σε μιλιαμπέρ ώρες, τόσο πιο πολύ ρεύμα μπορεί να διακινήσει μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Άρα η συγκεκριμένη έχει 4.640 μιλιαμπέρ ώρες στα 3,8 volt, οπότε μπορεί να διακινήσει μεγάλες ποσότητες ρεύματος και μπορεί να γίνει battery bank, ώστε να φορτίζουμε συσκευές περίπου, νομίζω, δύο συσκευές των 2.200, περίπου 2.300 mAh. Οπότε μπορούμε να συνδέσουμε δύο κινητά ή ένα κινητό μεγάλης μπαταρίας και να το φορτίσει. Οπότε, να δούμε, να συνεχίσω τι άλλο έχω μέσα στο πακέτο. Έχουμε μέσα έναν αντάπτορα, πάρα πολύ καλή κίνηση της Kingston. Για όσους δεν έχετε, εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλούς αντάπτορες microSD, αλλά για όσους δεν έχετε αντάπτορες microSD, η Kingston σας δίνει ένα αντάπτορα της εταιρείας, οι οποίοι αντάπτορες είναι τρομεροί, να σας πω, ποιοτικά αθάνατοι, δεν παθαίνουν τίποτα στην πάροδο των χρόνων. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, για να βάζετε την SD σας, πάρα πολύ καλή κίνηση από την εταιρεία. Δεν περίμενα να έχουν μέσα και αντάπτορα σε περίπτωση που έχετε κάποια SD, αλλά δεν έχετε τον αντάπτορα να τη συνδέσετε. Να σας το δείξω κιόλας πώς μπαίνει. Μισό λεπτάκι. Απλά είναι λίγο σκληρό το πλαστικό του και μόλις φραγίσει είναι δύσκολο να το ανοίξετε. Λοιπόν, και δεν έχει κάτι άλλο. Μέσα σας δείχνει πώς φορτίζει, κάποιες σύντομες οδηγίες, ούτε installation, ούτε τίποτα. Το συγκεκριμένο, από όσο ξέρω, υπάρχει ειδική εφαρμογή στο Android. Θα μπείτε στη σελίδα της εταιρείας, θα κατεβάσετε το manual που τα λέει όλα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, εδώ πέρα συνδέεται η SD κάρτα μας, η οποία μπαίνει και σφραγίζει, μπήκε εδώ πέρα. Επίσης, να βρω ένα φλασάκι συγκεκριμένα, τώρα έτυχε να βιάσω ένα της εταιρείας. Οπότε μπορείτε να βάλετε το φλασάκι σας εδώ πέρα, είτε το σκληρό σας δίσκο. Επίσης μπορείτε να το συνδέσετε με Ethernet, είπαμε, εκτός από Wi-Fi, γιατί είναι Wi-Fi συσκευή. Εκτός από Wi-Fi συνδέεται και με Ethernet και γίνεται hotspot. Οπότε έχετε μια συσκευή που κάνει τουλάχιστον τρεις υπεργαμμάτες λειτουργίες. Είναι hotspot για να πιάνετε δίκτυα μέσα στο το δίκτυό σας, για να ενισχύετε το δίκτυό σας στο χώρο που είστε και να δημιουργείτε δικά σας δίκτυα. Επίσης, στριμάρει στις συσκευές σας Android, σε Windows, σε tablet ή PC και σε iOS
βίντεο, ταινίες, οτιδήποτε έχετε περιεχόμενο μέσα στο φλασάκι. Δηλαδή, εγώ αν το συνδέσω τώρα, απλά να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο, παιδιά, συνδέεται πάνω στο Wi-Fi. Δηλαδή, στην ουσία, με το που το ανοίξετε, θα συνδεθεί πάνω στο Wi-Fi της, του σπιτιού σας. Οι λειτουργίες του, να σας πω, στην ουσία, κακώς βέβαια δεν έχει το manual μέσα, σας είπα πρέπει να κατεβάσετε το manual από την εταιρεία να δείτε πώς γίνονται όλα αυτά, γιατί ωραία ακούγονται, αλλά θέλουν λίγο δουλίτσα, θέλει να ασχοληθείτε λίγο για να το ρυθμίσετε. Επίσης είναι battery bank, οπότε έχουμε 3 σε 1. Επίσης η μπαταρία του συγκεκριμένου λέει ότι λειτουργεί σε 13 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Άρα με λίγα λόγια αυτό το πράγμα με μία φόρτιση μπορεί να στέλνει και να στριμάρει στο κινητό σας για 13 ώρες βίντεο. Το θέμα είναι ότι μπορείτε να το συνδέσετε και για 13 ώρες να στέλνετε αδιάκοπα βίντεο στο κινητό σας. Αν άντεξει το κινητό σας ή το tablet σας για 13 ώρες ασταμάτητα να λειτουργεί χωρίς φόρτιση. Λοιπόν, αυτή είναι μια συσκευή η οποία πραγματικά δεν περίμενα πώς και πώς. Έτυχε να την κερδίσω από ένα διαγωνισμό της Kingston και μου την έστελναν πραγματικά και εδώ να δείτε επαγγελματισμός. Την κέρδισα και μέσα σε μία μέρα από Νορβηγία έρθε στο σπίτι μου. Ενώ εδώ παραγγέλνω πράγματα από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και κάνουν 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες να έρθουν από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα στη Λίμνο. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό. Kingston Mobile Lite Wireless G2. Ένα φοβερό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο νομίζω θα το απολαύσω όσο δεν πάει. Τι χρειάζεστε, ένα tablet ή ένα κινητό, κατά προτίμηση tablet, ένα φλασάκι ή ένα σκληρό και είστε κομπλέ. Αυτό εδώ ήταν, ελπίζω να σας άρεσε, Check Techna, ο Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Break it down and roll it.